Την διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει και εκτό κυβερνητικού σχήματο να στηρίζει το έργο τη κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στι αλλαγέ που θέλει να προωθήσει με βάση την εντολή που έδωσε ο ελληνικό λαό στη Νέα Δημοκρατία πριν από ένα χρόνο, παρήχε για μία ακόμη φορά και με δηλώσει τη συμβουλευτή Ιωαννίνων τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υφυπουργό Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια Μαρία Κεφάλα. Και με δηλώσει τη, το απόγευμα τη Κυριακή, η πρώην Υφυπουργό και βουλευτή Ιωνίνων τη Νέα Δημοκρατία υπογράμισε πω η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ομάδα και από ποια θέση και αν βρίσκεται ο καθένα, είτε ω βουλευτή είτε ω Υφυπουργό, συνεχίζει να στηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μετσοτάκη στην κυβερνητική πολιτική, για την οποία ο ελληνικό λαό έδωσε την εντολή πριν από ένα χρόνο να προχωρήσει το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία ή μεταρρυθμίσει με στόχο την βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών. Είναι η δύναμη τη ομάδα. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία και από ποια θέση κι αν είμαστε κάθε φορά, βουλευτέ, υφυπουργοί, υπουργοί, με πρώτον τον Πρωθυπουργό, είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε στην κυβερνητική πολιτική, σε αυτά που ο κόσμο μα έδωσε εντολή πριν από ένα χρόνο για να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μα τις μεταρρυθμίσει μα στο να βελτιώσουμε την καθημερινότητά του. Και είμαστε εδώ για να το κάνουμε όλοι μαζί. Η κυρία Κεφάλα, με ανακοίνωση που είχε εκδώσει μετά τον ανασχηματισμό τη κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή, είχε χαρακτηρίσει απόλυτα σεβαστή την επιλογή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Ευχαριστώ τον Θερμά για την τιμή που τη έκανε πριν από ένα χρόνο να τη αναθέσει τα καθήκοντα Υφυπουργού στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια. Μάλιστα, κάνοντα και έναν μικρό απολογισμό, η κυρία Κεφάλα στην ανακοίνωσή τη υπογράμμιζε πω τον έναν χρόνο που παρήλθε από τότε μέχρι και σήμερα, τόσο η ίδια όσο και με την Υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη, προσπάθησαν με όλες τους τις δυνάμεις να οργανώσουν ένα νέο Υπουργείο που ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν, προκειμένου να αντιμετωπίσει τεράστια κοινωνικά ζητήματα που είναι ανοιχτά και να οργανωθεί ένα Υπουργείο ώστε να παραχθεί μετρήσιμο έργο για του πολιτέ. Σε αυτό το χρόνο έγιναν πολλά βήματα σε διάφορε κατευθύνσει, μα σημαντικότερο όλων το ότι το Υπουργείο Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια καθιερώθηκε ήδη στη συνείδηση των πολιτών και τη κοινωνία ω μια εξαιρετικά κρίσιμη και χρήσιμη δομή που απαντά στι σημερινέ συνθήκε και ανάγκε, υποχράμιζε στην ανακοίνωσή τη η κυρία Κεφαλά. Μάλιστα, εξέφραζε την αισιοδοξία ότι θα γίνουν ακόμη περισσότερα το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά την ίδια, Υπογράμμιζε ότι εργάστηκε με ζήλο και αποσίωση, αφιερώνοντα χρόνο και κόπο, όπω κάθε κυβερνητικό στέλεχος οφείλει να κάνει, χωρί να απομακρυνθεί από τις αρχές, τις αξίες τι αρχέ, τι αξίε και ό,τι τη επέβαλε η συνείδησή τη.